Συνεχίζουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 75, κεφάλαιο ΚΓ, 23 κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Σελίς 75, ΚΓ κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Δε θέλεις διαστρέψει το δίκαιον του παίρνει τόσο εν τη κρίση αυτού. Άπεχε από αδίκου υποθέσεως και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί αθώος, ο αθώος και ο δίκαιος, διότι εγώ δεν θέλω δικαιώσει το να σε βεί. Και δώρα δεν θέλεις λάβει, διότι τα δώρα τυφλώνουσι και τους σοφούς και διαστρέφουσι τους λόγους των δικαίων. Και ξένων δεν θέλεις καταδυναστεύσει, διότι σεις γνωρίζετε την ψυχήν του ξένου, επειδή ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Και 6 έτη θέλεις σπείρει την γη σου και θέλεις συνάγει τα γεννήματα αυτής. Το δε 7 θέλεις αφήσει αυτή να αναπαυθεί και να μένει αργή, δια να τρώγωσιν η φτωχή του λαού σου και το εναπολυφθέν αυτό να στρώγωσει τα ζώα του αγρού. Ούτω θέλεις κάμει δια τον αμπελώνα σου και δια τον ελαιώνα σου. 6 μέρες θέλεις κάμει τα εργασία σου, τη δε 7η μέρα θέλεις αναπαύεστε, δια να αναπαυθεί ο βού σου και αιώνος σου και να λάβει αναψυχή ο Υιός της δούλης σου και ο ξένος. Και σπάντα όσα λάλησα προς εσάς θέλετε προσέξει και όνομα άλλων θεών δεν θέλετε να φέρει που δεν θέλει ακουστεί εκ του ονόματός σου. 3 του ενή αυτού θέλεις κάμει εορτήν σε μένα. Θέλεις φυλάτη την εορτή των αζήμων. 7 ημέρας θέλεις τρώγει άζημα καθώς προσέταξε εισέ κατά το διορισμένο καιρό του μηνός Αβίβ, διότι εν τούτο εξήλθες εξ Αιγύπτου και ουδείς θέλει φανεί ενώπιον κενός. Και την εορτή των θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, τα οποία έσπηρες των αγρών, και την εορτή της συγκομιδής των καρπών, εις το τέλος του ενιαυτού, αφού συνάξεις τους καρπούς σου εκ του αγρού. 3 του ενιαυτού θέλεις εμφανίζεστε, τρεις του ενή αυτού θέλει εμφανίζεστε παν αρσενικών ενώπιον Κυρίου του Θεού. Αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν με έναν απίστευτο τρόπο ο Θεός σε λεπτομέρεια περιγράφει τη δικαιοσύνη Του όπως ο Θεός την συνιστά και την προτείνει στην καθημερινή ζωή του λαού του, των παιδιών του, των δούλων του. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι ο Θεός ενδιαφέρεται σε απίστευτη λεπτομέρεια για τη ζωή σου και πρέπει να γνωρίζουμε αγαπημένα μου αδέλφια ότι στον Κύριο ανήκει να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Και μάλιστα σε μεγάλη λεπτομέρεια. Μου λέγε μια αδερφή ότι αναρωτιότανε και έλεγε «Είναι δυνατόν ο Θεός να γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια όλων των ανθρώπων ταυτόχρονα?» Και κοιτάξτε πώς το φανέρωσε ο Θεός και πώς δόξασε το Θεό. Έχει GPS, το ξέρετε το GPS, που ο άνθρωπος το έχει φτιάξει να περιγράφει σε απόλυτη λεπτομέρεια οδηγώντας τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά εκεί που θέλει να πάει ο άνθρωπος και όλους τους ανθρώπους. Και σκέφτηκε αν εμείς λέει οι άνθρωποι καταφέραμε και δίναμε και δώσαμε οδηγία σε όλους κάθε έναν ξεχωριστά που ζητάει όμως, πόσο μάλλον ο Θεός. Πόσο μάλλον ο Θεός. Είναι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί πολύ χρήσιμο για όλους μας να γνωρίζουμε ότι επαναλαμβάνω στον Κύριο ανήκει να εφορά επί πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τον κάθε έναν ξεχωριστά τον παρατηρεί. Και η παρατήρηση και μάλιστα με το μοναδικό τρόπο να γνωρίζει μόνο ο Θεός, όχι μόνο τι κάνει ο άνθρωπος,
πού περπατάει, πώς πηγαίνει, αλλά και τι σκέφτεται, τι θέλει, τι μελετάει. Δηλαδή, ο Θεός υπησέρχεται μέσα στα βάθη του υποσυνείδητου, της καρδιάς, του πνεύματος, των επιθυμιών του ανθρώπου. Εάν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα τέτοιο Θεό, που δόξα στο Θεό είναι αγάπη, σκεφτείτε να μην ήταν αγάπη, που σημαίνει συγχωρώ, σε συγχωρώ. Αν έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο Θεό, παντοδύναμο, πάνσοφο, πανάγαθο, που γνωρίζει τα πάντα στις λεπτομέρειες της ζωής μας, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος ακόμη, και αγωνίζεται και ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μας τελειοποιήσει για να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Εμείς τώρα πώς πρέπει να στεκόμαστε γνωρίζοντας ότι είμαστε πάντοτε στην παρουσία Του. Ότι βλέπει τα πάντα. Γνωρίζει τα πάντα. Ακούει τα πάντα. Εάν συνειδητοποιήσουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε, τότε εκείνο το οποίο και θέλει ο Θεός να έχουμε είναι ο φόβος ο Άγιος. Να φοβόμαστε, μην τον λυπήσουμε. Με μια ματιά, με μια σκέψη. Πόσο μάλλον με απόφαση, πόσο μάλλον με έργα, να μην τον λυπήσουμε. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και γνωρίζει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπέρ πάντα, και η καρδιά του ανθρώπου είναι σφόδρα διεφθαρμένη, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη, δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να γνωρίσουμε ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο ασεβής. Γιατί ο δίκαιος ευαρεστεί το Θεό και ο Θεός ευαρεστείται στη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Ο ασεβής λυπεί το Θεό, και στην Καινή Διαθήκη και λυπεί και το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο ο Θεός τον εσφράγισε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Λέγει λοιπόν, πρόσεξε, δίπλα σου θα υπάρχει πάντοτε ένας φτωχός, και ο Χριστός το είπε. Οι φτωχοί δεν θα λείψουν από δίπλα σας. Πάντοτε θα έχετε φτωχούς ανάμεσά σας. Γιατί? Για να φανεί ο δόκιμος. Για να φανούν τα σπλάχνα, και να το πω όπως το λέει ο Θεός, για να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Τον φτωχό που τον μπαίνει τα μάλιστα, τον πολύ φτωχό που επιτρέπει ο Θεός να είναι δίπλα σου, δεν είναι τυχαία δίπλα σου, δεν είναι κάτι που έτυχε, γιατί δεν υπάρχει τύχη. Τον φτωχό που βάζει δίπλα σου ο Θεός, πρόσεξε να μην τον αδικήσεις, και επειδή έχεις την ισχύ του να μην είσαι εσύ αυτός ο φτωχός, δεν θα μπορούσες να είσαι και να γίνεις εσύ ένας τέτοιος φτωχός, για να δοκιμάζονται οι άλλοι. Αυτόν τον φτωχό λοιπόν που έχει θέσει δίπλα σου ο Θεός, ο Θεός τον έθεσε για να δοκιμάσει τα σπλάχνα σου, τη δικαιοσύνη σου, την αγάπη σου, για να σε δοκιμάσει. Μην διαστρέψεις το δίκαιον υπέρ σου ή υπέρ άλλων ανθρώπων με προσωποληψία, δηλαδή, να το πούμε πιο σωστά, υπερασπίσου το δίκαιο του φτωχού και αδύνατου ανθρώπου. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει δύο πράγματα πολύ σοβαρά. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών, και ξεχωρίζει τους φτωχούς το πνεύματι. Δηλαδή, ποιος είναι ο φτωχός το πνεύμα? Αυτός που έχει των πραγμάτων είναι πολύ ταπεινός. Ο φτωχός άνθρωπος, ο φτωχούλης του Θεού, ο αδύναμος. Ο φτωχός στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Πρόσεξε καλά, υπερασπίσου το δίκαιο,
όχι μόνο μη το διαστρέφεις, υπερασπίσου το δίκαιο. Ο Θεός τον έδωσε δίπλα σου για να τον υπερασπίζεσαι, για να τον φροντίζεις. Δεν τον έδωσε για να τον χρησιμοποιείς. Θεός να μας φυλάει. Δύο λέξεις, αδερφοί, που όμως καθορίζουν τη δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού. Συνήθως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους στόχους. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο και πάρε και ένα ευρώ. Τους χρησιμοποιούν μάλιστα εν αδικία. Και λυπάται ο Θεός και γκρεμίζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, και γιατί και στους χριστιανούς το έχω δει αυτό. Ο Θεός να φυλάει να μην το κάνει κανείς μας. Μη χρησιμοποιείς τον αδύνατο, υπερασπίσου τον αδύνατο. Φρόντισέ τον όπως σε φροντίζει ο Θεός. Δεν ξέρεις ο Θεός πώς θα τα φέρει στο μέλλον. Τον έβαλε δίπλα σου για να σε δοκιμάσει. Θυμηθείτε το φτωχό, το Λάζαρο και τον πλούσιο. Που ήταν και άρρωστος. Ο πλούσιος θα είχε όλα. Δεν τον φρόντισε ποτέ. Δεν τον σκέφτηκε ποτέ. Και ο Θεός χρησιμοποίησε τα σκυλιά για να τον ανακουφίζουν στις πληγές του. Και έτρωγε από τα ψίχουλα. Αλλά κοιτάξτε τώρα τη δικαιοσύνη του Θεού στην αδικία του ανθρώπου. Δεν μιλάμε ότι ο φτωχός ήταν δίκαιος. Δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Τον είχε βάλει ο Θεός όμως εκεί για να δοκιμαστεί ο πλούσιος. Και δεν μας λέει περί δικαιοσύνης ή όχι του φτωχού. Μόνο και μόνο επειδή εκπλήρωνε το έργο του Θεού να δοκιμάζεται ο πλούσιος και να αποδειχθεί άδικος, μόνο και μόνο γι' αυτό είχε το μισθό του. Στην αιώνια ζωή. Αλλά μιλάει ο Χριστός και όχι μόνο για τους φτωχούς το πνεύματι και για τους φτωχούς. Μακάρι είσαστε εσείς οι φτωχοί. Προσέξτε, όχι γιατί είσαστε δίκαιοι. Δεν θέλω να μπούμε στην καρδιά του προβλήματος. Μακάρι εσείς οι φτωχοί, όχι γιατί είσαστε καλοί, δίκαιοι και οτιδήποτε, αλλά γιατί είσαστε φτωχοί. Είσαστε μακάρι γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Και μάλιστα στον πλούσιο τι είπε ο Αβραάμ. Εσύ απόλαυσες στη ζωή σου και απέτυχες στη δικαιοσύνη σου. Αυτός ταλαιπωρήθηκε. Και ο Θεός επιτρέπει την ευπορία και ο Θεός επιτρέπει τη φτώχεια. Την ευπορία για να αποδειχθεί η δικαιοσύνη σου και να έχεις μισθό, τη φτώχεια για να ανταμυφθεί η ταλαιπωρία σου που ο Θεός έφερε στη ζωή σου, αδερφή. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, ο Θεός το κάνει. Ό,τι και να γίνεται στη ζωή μας, ο Θεός το κάνει. Πρόσεχε λοιπόν να μην είσαι ασεβής, αλλά να είσαι δίκαιος, υπερασπιζόμενος τον φτωχό. Δεύτερον, άπεχε από αδίκου υποθέσεως. Μην μπερδεύεσαι, βλέπεις μία υπόθεση άδικο. Μην λες εγώ θα πάω να τα διορθώσω, δεν μπορείς. Είναι άδικος η υπόθεση. Είναι άδικος ο άνθρωπος. Μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα πάω να τον κάνω δίκιο. Δεν μπορείς να τον κάνεις δίκιο. Αυτός έχει αποφασίσει το δρόμο την άδικος. Ξέρετε πώς το λέει ο Χριστός. Μην αντιστέκεσαι στον πονηρό άνθρωπο. Θα βρεις τον πελά σου. Βλέπεις πονηρό άνθρωπο, βλέπεις άδικο υπόθεση. Φύγε, βάλ το στα πόδια. Ο σοφός άνθρωπος βλέπει το κακό και φεύγει. Τι είναι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο στο να μπερδεύεται, να μπλέκεται σε πράγματα που δεν το ανήκουνε? Δεν έχει διάκριση. Δεν έχει καταλάβει ότι ο Θεός δεν μας έχει βάλει να διορθώνουμε τις αδικίες των ανθρώπων. Αντιθέτως, μας έχει βάλει να υπερασπιζόμαστε τους αδικούμενους. Με τον άδικο μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι.
Τον πονηρό άνθρωπο, μην ασχολείσαι. Γιατί πίσω από αυτόν υπάρχει κάποιος που είναι ανώτερός σου, είναι πιο πονηρός, πιο πανούργος. Και είναι ο διάβολος. Και θα σε μπερδέψει. Θα σε μπλέξει. Θα ταλαιπωρηθείς. Όταν βλέπεις πονηριά, πονηρή υπόθεση, πονηρό άνθρωπο, άδικο, διεστραμμένο, τρεχάλα φεύγε. Όπως τον φτωχό τον βάζει ο Θεός για να φανερωθεί η δικαιοσύνη σου, έτσι και τον πονηρό άνθρωπο το βάζει ο διάβολος για να σε παγιδεύσει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός έχει και πρέπει να έχει διάκριση. Και η διάκρισή μας δεν είναι η εξυπνάδα μας. Η διάκρισή μας δεν είναι η ικανότητά μας. Η διάκρισή μας είναι η μελέτη μας στο Λόγο του Θεού. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και τότε θα είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε. Αυτό το οποίο μας σώζει είναι να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Τίποτα άλλο. Μέσα από τη αλλά μελέτη, όχι διάβασμα, όχι ανάγνωση, όχι να περάσει ώρα. Δεν είναι περιοδικό ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό το λέω και θα το ξαναλέω πάντοτε. Πριν ξεκινήσεις να διαβάσεις, προσευχή σου. Ζήτα από το Θεό να ανοίξει τη διάνοιά σου να καταλαβαίνεις τις γραφές. Να ανοίξει τα μάτια σου να βλέπεις. Να ανοίξει τα αυτιά σου να ακούς τη φωνή του Θεού. Να ανοίξει την καρδιά σου να καταλαβαίνεις. Γιατί μόνο τότε θα μπορείς να περπατάς ακριβώς μη ως άσοφος. Γιατί ποιος είναι ο άσοφος? Αυτός περπατάει όπως νομίζει, όπως θέλει, όπως του αρέσει. Αλλά ως σοφός, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και τρίτον, μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος. Δηλαδή θα έλεγα σήμερα, μη σκανδαλίζεις κανέναν και τον πετάξεις έξω από την εκκλησία. Πρόσεξε, μην κατηγορείς, μην είσαι σπερμολόγος, λες, γιατί κουτσομπολεύεις. Και μάλιστα τον αδελφό σου και μάλιστα την αδελφή σου, το γείτονά σου, γιατί κουτσομπολεύεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο σπερμολόγος καταστρέφει ψυχές. Ο δε κατάλαλος είναι αυτός που κατηγορεί, ο κατάλαλος είναι ο κατήγορος. Ο σπερμολόγος είναι ο κουτσομπόλης και ο κατάλαλος και μάλιστα ο κατάλαλος είναι ο κατήγορος και μάλιστα όταν δεν ξέρεις κιόλας. Άκουσα, τι άκουσες? Άκουσα, μου είπανε ότι ο αδελφός αυτός είναι. Αδερφέ μου, αδερφή μου, μην ακούς. Έλεγε ο αδελφός ο Λούις και ακόμη μου είχε μείνει 35 χρόνια πίσω. Και δεν το καταλάβαινα τότε. Τώρα όμως μετά από τόσα χρόνια το έχω καταλάβει. Από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτα. Και από όσα βλέπεις με το ζόρι να πιστεύεις τα μισά. Και είναι σοφία Θεού αυτό, αδερφή. Μην πιστεύεις αυτά που ακούς. Πρόσεχε πως ακούς. Το έχετε ακούσει το σπασμένο το τηλέφωνο? Δοκιμάστε το. Πάρε 4 παιδιά και πες το, σου πω ένα μυστικό που θα το πει στον άλλον, ο άλλος θα το πει στον άλλον, ο άλλος θα το πει στον άλλον. 4, όχι 14. Και εσύ θα έρθεις να μου πεις τι του είπα. Αυτό που θα σου πει δεν έχει καμία σχέση με αυτό που άκουσε. Και αλήθεια λένε και 4, ή έτσι νομίζουν. Αδελφοί, αλήθεια λέει μόνο ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Ποτέ μην κουτσομπολεύουμε άνθρωπο. Ποτέ μην κατηγορούμε ανθρώπους. Κατήγορος είναι ο διάβολος, γίνεσαι εργαλείο στα χέρια του διαβόλου κατηγορώντας. Και καταλαβαίνω ότι η πρόθεσή μας πολλές φορές είναι αγαθή. Εκεί κάπως βολεύεται το πράγμα γιατί ο Θεός κάνει χάρη. Αλλά και αν η πρόθεσή μας είναι πονηρή για να συκοφαντήσουμε, για να κατακρίνουμε και να καταδικάσουμε τους ανθρώπους, εκεί αδερφοί ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων.
Δεν παίζεται ο Θεός. Ξέρει ποιο έργο παίζεις. Τι ρόλο έχεις αναλάβει. Τρία πράγματα λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά που διακρίνεται ενώπιον του Θεού εάν είσαι δίκαιος ή ασεβής. Το πρώτο, να υπερασπίζεσαι το φτωχό γνωρίζοντας, αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός τον έβαλε δίπλα σου για να δοκιμαστούν τα σπλάχνα σου, η καρδιά σου, η λογική σου. Δεύτερον, τον πονηρό τον έβαλε δίπλα σου ο διάβολος για να σε παγιδεύσει. Φύγε. Και τρίτον, πρόσεξε τον αθώο και το δίκαιο. Μην το σκανδαλίσεις. Μην του λες πράγματα που θα του χαλάσεις τη δικαιοσύνη του, που θα τον ταράξεις. Πρόσεξε το δίκαιο. Τον αθώο, αθώος άνθρωπος είναι. Είναι σαν να πεις ένα παιδάκι μικρό που είναι αθώο, βρωμιές. Το κατέστρεψες τα πάντα. Γι' αυτό τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και πρέπει να είμαστε Άγιοι, αδερφοί. Εάν των Αγίων ανθρώπων τα παιδιά είναι Άγια, τα παιδιά του Θεού πόσο μάλλον. Και ένα μεγάλο μυστικό. Να θυμόμαστε πάντοτε το Χαμ. Τον έκανε δούλο των αδελφών του. Γιατί είδε τη γύμνωση του πατέρα του και αδελφού του και δεν την έκρυψε. Βλέπεις το λάθος του αδελφού σου, έκανε λάθος, αμάρτησε. Ο Θεός τον συγχώρεσε, τον ελέησε. Εμείς να μην συγχωρούμε. Και αν καθόμαστε να λέμε, να λέμε, να λέμε, να λέμε. Οι άλλοι δύο, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, χωρίς να δουν τη γύμνωση, πήγαιναν πίσω-πίσω, λέει, σκέπασαν τον πατέρα τους και μετά γύρισαν να τον δούνε. Ο Θεός είναι η αγάπη και η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην χάσουμε τη δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού. Και ένα τέταρτο που διαστρέφει την καρδιά του ανθρώπου. Δώρα μη λάβεις, διότι τα δώρα τυφλώνουση και τους σοφούς και διαστρέφωση τους λόγους των δικαίων. Τι θα πει δώρο? Κάνε αυτό και θα σου δώσω. Το ρεγάλο που λέμε. Το λάδωμα που λέμε, για να το πούμε στη σημερινή γλώσσα. Μη λαδώνεσαι. Μη ζητάς προκειμένου να κάνεις κάτι, να σου δοθεί κάτι. Γιατί και δικαιοσύνη να κάνεις, είναι πληρωμένη η δικαιοσύνη. Δεν δικαιοσύνη από καθαρή καρδιά. Πόσο μάλλον να πάρεις δώρο για να πράξεις αδικία. Και για να πράξεις δικαιοσύνη αυτό που πρέπει, αν πάρεις δώρο το χάνεις, γιατί δεν το κάνεις με καθαρή καρδιά, με συνείδηση αγαθή. Πολύ περισσότερο αν πάρεις δώρο για να πράξεις το πονηρό. Εκεί είσαι απατεώνας. Απατεώνες είναι. Και ο Θεός με τους απατεώνες δεν μπορεί να σταθεί. Δεν στέκεται στους απατεώνες ο Θεός. Να πάμε όλοι λίγο παρακάτω. Πάλι για τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Ξένων, όπως το φτωχό έτσι και το ξένο. Ο Θεός φέρνει τον ξένο. Πρόσεξε, όχι τώρα μήπως μην τυχόν τον εκμεταλλευτείς ή δεν τον υπερασπίζεις όπως το φτωχό, αλλά μην τον καταδυναστεύεις. Μην γίνεις σαν το Φαραώ, παίρνεις το βούρδουλα και βαράς. Το ξένο, επειδή δεν έχει που την κεφαλή κλίνε, επειδή δεν έχει καμία βοήθεια από πουθενά, επειδή είναι μόνος και έρημος και δεν ξέρεις γιατί έφυγε, πώς βρέθηκε. Το ξένο όχι μόνο δεν θα τον καταδυναστεύεις, αλλά το ξένο θα τον αγαπάς και θα τον περιθάλπτεις. Είναι ένας άνθρωπος πληγωμένος, όχι στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Πονεμένος άνθρωπος. Ξέρετε τι θα πει νοσταλγία. Ξέρετε να λείπει και να έχει αφήσει τα παιδιά του πίσω, τη γυναίκα του πίσω, τους γονείς του πίσω, τα αδέλφια του πίσω.
και αμή τα βλέπει. Τον ξένο πρέπει να τον αγαπάμε, όχι μόνο να τον φροντίζουμε σαν το φτωχό, να τον αγαπάμε. Γιατί γνωρίζεις την ψυχή του ξένου, λέει ο Λόγος του Θεού. Στο φτωχό γνωρίζεις τη φτώχεια του. Στον ξένο γνωρίζεις την ψυχή του επειδή ήσουν και εσύ ξένος. Ξέρεις θα πει ξένος. Να θέλει να δει τη μητέρα του που γερνάει. Να θέλει η μητέρα του να δει την κόρη της, το γιο της που έχει να τον δει 10 χρόνια. Να μην ξέρει, να μην μπορεί. Καλά τώρα και στην εποχή μας εδώ που τα λέμε υπάρχουν τα μέσα τα ηλεκτρονικά, το Skype, το κινητό, τα τηλέφωνα που έχεις κάποια επαφή. Εγώ θυμάμαι που μου λέγε η μητέρα μου όταν ήμουν μικρός ότι η αδερφή της έφυγε και πήγε στην Αμερική, μιλάμε πολλά χρόνια πίσω έτσι, πριν τον πόλεμο, πριν το 40, και έκανε να τη δει 30-40 χρόνια. Και όταν γύρισε ούτε ο πατέρας της ζούσε, ούτε η μητέρα της ζούσε. Και όταν έφτασε έκλαιγε. Δηλαδή στο φτωχό στρέψε και βλέπε την πείνα του, τη φτώχεια του, την ανυμπόρια του. Στο ξένο μπορεί να είναι και πλούσιος. Στρέψε και βλέπε την ψυχή του, υποφέρει, πονάει. Ξέρεις τι θα πει να μην μπορείς να συναντήσεις το σπίτι που γεννήθηκες, τους γονείς σου, τους φίλους σου και μερικές φορές τη γυναίκα σου, την κόρη σου, τον άντρα σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και είπαμε από την αρχή ότι ο Θεός εφορά, παρατηρεί την καρδιά του ανθρώπου, τη σκέψη του ανθρώπου. Όταν τον ξένο τον βλέπεις εσύ και τον συχαίνεσαι, σε συχαίνει το Θεός. Όταν τον ξένο τον βλέπεις εσύ και τον θεωρείς μηδενικό, δεν χαίρεται ο Θεός. Ο ξένος έχει μάνα, έχει πατέρα, έχει Κύριο, έχει Θεό, έχει υπερασπιστή. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει και βλέπετε με το ανακάτεμα τώρα που γίνεται στην ανθρωπότητα. Σύεται η γη, αδερφοί. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα ξημερώσει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα έχουμε σε 3 μήνες. Τι θα συμβαίνει εδώ στην Κηφισιά σε 3 μήνες. Εμείς ελπίζουμε σε 3 μήνες να δούμε τη δόξα του Θεού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι κάνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί πρώτα λέει θα σύσει τη γη και ύστερα θα σύσει τον ουρανό. Πρώτα θα γκρεμίσει τα σαλευόμενα και ύστερα θα υψώσει τα ασάλευτα. Θεός να μας φυλάει. Τώρα πάει σε κάτι που είναι πολύ σπλαχνικός ο Θεός. Μέσα από τον νόμο με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης βλέπουμε την αγάπη του Θεού, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Τα ζώα του αγρού ποιος τα φτιάξε? Ο Θεός. Πρέπει να τα φροντίσει. Ακόμη να φροντίσει και αυτούς ο ίδιος ο Θεός που δεν μπορούνε. Γι' αυτό λέει τη γη σου 6 χρόνια θα τις παίρνεις, θα την εκμεταλλεύεσαι. Θα σπέρνεις, θα θερίζεις, θα σπέρνεις, θα θερίζεις, θα συνάγεις τα γεννήματα. Τον 7ο όμως χρόνο θα αφήσεις τη γη να αναπαυθεί. Τι λέει τώρα, σαν να είναι πρόσωπο η γη. Να αναπαυθεί η γη, βέβαια πρέπει να αναπαυθεί η γη. Και μάλιστα τον 7ο χρόνο όπως αναπαύθηκε ο Θεός. Χρειαζόταν ο Θεός ανάπαυση. Ναι, στους 6 μέρες δημιούργησε τα πάντα. Στην 7η αναπαύθηκε. Ενδιαφέρεται ο Θεός για την ανάπαυση της γης? Βέβαια. Και συνεχίζει. Το 7ο χρόνο θα αφήσει αυτήν να αναπαυθεί και να μένει αργή. Για ποιο λόγο? Για να τρώνε η φτωχή του λαού σου. Να υπάρχει ένας χρόνος αυθονίας για τους φτωχούς. 6 χρόνια θα τους φροντίζεις εσύ.
με όσα σπλάχνα έχεις. Αλλά επειδή δεν εμπιστεύεται τον άνθρωπο, λέει, τον 7ο χρόνο θα έχω αφθονία στους στόχους. Το χωράφι σου τον 7ο χρόνο δεν σου ανήκει. Ούτε θα το εκμεταλλεύεσαι, ούτε θα το θερίζεις, ούτε θα παίρνεις, ούτε τίποτα. Τον 7ο χρόνο το χωράφι σου ανήκει στους στόχους. Κύριε μου, δεν είναι θαυμαστός Θεός, αδερφοί. Τον 7ο χρόνο αφθονία στους στόχους. Θα τρώνε όσο θέλουνε. Τζάμπα. Δεν θα δουλεύουνε, δεν θα αγοράζουνε. Θα πηγαίνουν στο δικό σου το χωράφι και θα τα παίρνουν όλα δικά τους. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά, αδερφοί. Για να τρώνε οι φτωχοί του λαού σου και το εναπολυφθέν από αυτούς που θα τρώνε ό,τι τους θέλουν. Θα κάνουν μια κοιλιά τέτοια τον 7ο χρόνο. Όσο θέλουν θα τρώνε, θα τρώνε τα ζώα του αγρού, γιατί εγώ τα φτιάξα κι αυτά. Και αυτό δεν θα ισχύει μόνο για το στάρι και το κριθάρι. Θα ισχύει και για το κρασί, για τα μπέλια και για τον ελαιόνα σου και για το λάδι. Άρα δηλαδή τους δίνει ένα χρόνο να παίρνουν και να φυλάνε ακόμη και να αποθηκεύουν οι φτωχοί. Τους δίνει την ευκαιρία ένα χρόνο να κατανοήσουν ότι η γη δεν είναι του πλούσιου, αλλά είναι του Θεού. Και άμα είναι του Θεού, είναι δική τους. Μα είναι απαραίτητο αυτό? Εσείς τι λέτε, αδερφοί? Τι κρίμα που δεν το κάνουμε κι εμείς τώρα. Ο Θεός είναι ένδοξος. Ένδοξος είναι. Δηλαδή, όταν διαβάζεις αυτά που γράφει, τον αγαπάς πιο πολύ. Θέλεις πραγματικά να τον λατρεύεις ημέρα και νύχτα. Να τον δοξάζεις ημέρα και νύχτα. Να λες, τι Θεός όμοιος με σένα. Ποιος είναι όμοιος με σένα? Τι Θεός αγάπης είσαι, ελέους. Και 6 μέρες θα κάνεις τις εργασίες σου, τη 7η μέρα θα αναπαύεσαι. Γιατί? Για να αναπαυθεί το βόδι σου, το γαϊδούρι σου, αλλά και να χαρεί ο δούλος σου, η δούλη σου και τα παιδιά τους. 1 μέρα τη βδομάδα θα αναπαύονται και θα χαίρονται. Εάν δεν ήταν ο Θεός, καμία πέρα δεν θα υπήρχε αναψυχή, ξεκούραση και ανάπαυση. Έχετε δει τώρα τους ανθρώπους, λέει, 7 μέρες θα δουλεύετε, και αν μπορούσαν και 8 μέρες τη βδομάδα, και 8 μέρες τη βδομάδα τους έβαζαν. Και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η αδικία των ανθρώπων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αλληλούια, αδερφοί. 1 μέρα τη βδομάδα δεν θα κάνει τίποτα. Δεν θα κάνεις τίποτα. Ούτε εσύ. Δηλαδή δίνει την ευκαιρία να αναπαυθεί και ο πλεονέκτης. Και αυτός που θέλει. Φιλάργυρος. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, εξασφαλίζει την ανάπαυση του δούλου, της δούλης, του βοδιού και του γαϊδουριού. Γιατί όλα είναι δικά του. Ποτέ δεν θα σκεφτότανε το δούλο, ο οποίος δεν διέφερε τότε από το ζώο, το γάιδαρο. Ποτέ δεν θα σκεφτότανε ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Αδελφοί μου, εμείς στην Καινή Διαθήκη πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτό που ζητάει ο Θεός. Γιατί και είμαστε. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι. Προσέξτε το αυτό. Γιατί ο Χριστός μας κάνει καλύτερους, γιατί αλλάζει την καρδιά μας, αλλάζει το μυαλό μας, αλλάζει και τη σάρκα μας. Αλλάζει τη ζωή μας. Κάνει νέα τα πάντα. Μας κάνει σπλαχνικούς, μας κάνει να του μοιάζουμε. Εάν θέλουμε, να μπορούμε να του μοιάζουμε. Εάν δεν θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι να μην του μοιάζουμε.
Εμείς όμως θέλουμε να μοιάζουμε στον Πατέρα μας τον ουράνιο, καθώς βλέπουμε τη δόξα Του μέσα από το απάβγασμα της δόξης Του που είναι ο Χριστός και βλέπουμε το απάβγασμα της δόξης του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το Λόγο του Χριστού, μέσα από τους δούλους του Θεού της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, τους δούλους και τις δούλες. Έχουμε ωραία παραδείγματα. Η Εκκλησία των Ισχάτων ημερών είναι θυγατέρα της Εκκλησίας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, των πρώτων ημερών. Έτσι λέει η Γραφή. Μόνο που εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω να το διαβάσω αυτό, να το βρω και να το διαβάσω. Το ξέρουμε βέβαια, οι περισσότεροι το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, αλλά θέλω μια φορά ακόμη να το διαβάσω. Λέει ο Λόγος του Θεού, σελίδα 619, στο 8 εδάφιο του σίγμα ταφ κεφαλαίου, εξήκοντα είναι οι βασίλισσες. Εξήκοντα είναι οι εκκλησίες. Με διάφορα δόγματα. Και το έλεγε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Ο Σολομώντας. Αλλά δεν το έλεγε ο Σολομώντας, το έλεγε το Πνεύμα το Άγιο. Στις έσχατες ημέρες δεν θα είναι μια εκκλησία όπως ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που δεν υπήρχε άλλη. Μόνο τοπικές ήταν. Ιεροσόλυμα, Αντιόχεια, στην Ασία. Τις έσχατες ημέρες ήταν εξήκοντα βασίλισσες. Πολλά δόγματα. Και όχι μόνο βασίλισσες. 80 παλακές και αναρρύθμιτοι νεάνιδες. Ξέρετε πόσα δόγματα υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα. Χιλιάδες. Χιλιάδες δόγματα. Αλλά μία είναι η περιστερά μου, λέει ο Χριστός. Ποια είναι? Η αμόμητός μου, χωρίς μόμο. Χριστέ μου, κάνε μας έτσι. Κάνε μας να είμαστε μια εκκλησία, να είμαστε μια οικογένεια, να είμαστε αδέρφια, αδερφές, χωρίς μόμο. Μία είναι η περιστερά μου, μας βλέπει σαν περιστερά του ο Χριστός. Μία είναι η περιστερά μου. Ποια είναι αυτή? Η μόνη που μοιάζει στη μητέρα της, η μόνη που έχει μάνα την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Τι θα πει μάνα? Έχει βγει με το ίδιο DNA που λένε οι άνθρωποι. Έχει γεννηθεί από τη μάνα της. Ξέρετε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Η μήτυρ πάντων ημών. Η μήτυρ πάντων ημών. Και ο Σολομών 1000 χρόνια π.Χ. λέει μόνη της μητρός αυτής, και όχι μόνο η μόνη γεννημένη από τη μητέρα της, αλλά και η εκλεκτή της τεκούσης. Αυτή είναι η περιστερά. Γεννημένη από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και εκλεκτή. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Και εκλεκτή. Το αποτέλεσμα. Είδον αυτήν οι άλλες, οι θυγατέρες, και μακάρισαν αυτοί. Γιατί? Γιατί είναι μακάρια αυτή η Εκκλησία, μακάριος αυτός ο χριστιανός, μακάριος ενώπιον του Θεού. Φαίνεται η διαφορά του. Ο Θεός είναι μαζί, ευλογεί, δίνει καλό καρπό. Δεν υπάρχει προσωποληψία, δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχουν ασέβειες όπως περιγράψαμε, αδικία. Δεν καταδυναστεύεται ο ξένος. Δεν ταλαιπωρείται ο αθώος. Δεν φωνεύεται. Και όλα αυτά όσα διαβάσαμε. Ώστε ο Θεός ευαρεστούμενος, πράγμα το οποίο θέλει, εκφράζει και προσφέρει πλουσίως την εύνοιά του. Στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στην εκκλησία. Αφθόνος την εύνοια του Θεού. Αλλά περπατάει ακριβώς, μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός στο Λόγο του Θεού. Και αν ξεφύγει, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πότε? Όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα αλλήλων. Πότε δεν έχουμε κοινωνία με το Θεό? Όταν δεν μετανοούμε και δεν ζητάμε το αίμα του Χριστού. Πότε δεν έχουμε κοινωνία με τους άλλους? Όταν είμαι θα σπερμολόγοι και κατάλαλοι.
κατακριτές, κατήγοροι. Άρα, όταν κατακρίνω, όταν κατηγορώ, όταν σπερμολογώ, δεν έχω κοινωνία με τα αδέλφια μου. Άρα, το αίμα του Χριστού δεν έχει δύναμη στη ζωή μου. Άρα, δεν είμαι γεννημένη εκκλησία από την πρώτη, ούτε εκλεκτή. Είδαν λοιπόν οι θυγατέρες, σε μακάρισαν, αλλά και οι βασίλισσες και οι παλακές επίνεσαν αυτήν. Δηλαδή τι θα πει επίνεσαν? Θα πει θαύμασαν, δόξασαν το Θεό, χάρηκαν, απολαμβάνουνε, ζούνε, βλέπουνε μια εκκλησία, ένα λαό που πραγματικά ο Θεός το ευλογεί. Να είμαστε έτσι, αδερφοί. Να είμαστε έτσι, αδερφοί. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Το αποτέλεσμα, λέει τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Τι σάφτη η προκύπτουσα ως η αυγή. Ποια είναι αυτή η εκκλησία που προκύπτει μέσα από το σκοτάδι σαν την αυγή που φέρνει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η εκκλησία. Την αποκαλύπτει, την φανερώνει ο ήλιος της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός. Την κάνει φανερή. Αυτή η εκκλησία είναι φως, διώχνει το σκοτάδι. Όχι αυτή, αλλά ο Χριστός με αυτή την εκκλησία. Διώχνει το σκοτάδι του ψεύδους. Διώχνει το σκοτάδι της κακίας, της αδικίας, της ασέβειας. Και έρχεται το φως που είναι ο Θεός. Ωραία ως η σελήνη. Ωραία ως η σελήνη που λάμπει πανσέλινος. Είδατε τι ωραία που είναι μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι. Βγαίνουν οι άνθρωποι να θαυμάσουν την πανσέλινο, την αυγουστιάτικη ιδιαίτερα, που δεν έχει σύννεφα και τη βλέπεις. Όμορφη είναι η σελήνη. Αλλά είναι όμορφη γιατί πέφτει επάνω της ο ήλιος, το φως από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ? Να φωτίζει το πρόσωπό σου ο Θεός. Να λάμπει ο Θεός. Τρομερά ως στράτευμα με σημαία. Ποιο ήταν το στράτευμα με σημαίας? Το θριαμβεύον, το νικηφόρο στράτευμα που έπαιρνε τις σημαίες και αποδείκνυε το θρίαμβό του. Ξέρετε θα πει να παίρνουμε, να μας χαρίζει ο Χριστός νίκες και να αποδεικνύονται οι νίκες από τα λάφυρα, να λαφυραγωγούμε ψυχές από το διάβολο. Ω, αλληλούια Κύριε. Ξέρετε κάτι, όλοι εμείς είμαστε λάφυρα του Χριστού. Μας έπιασε ο Χριστός από τα νύχια του διαβόλου και μας, το σκοτάδι, και μας έφερε στο φως. Αλληλούια. Είναι οι σημαίες του Χριστού. Είσαι η σημαία του Χριστού. Όλοι ένας-ένας από εμάς είμαστε μια σημαία απόδειξης του θριάμβου του Χριστού. Δεν βρεθήκαμε εδώ εξιδίας ημών, δυνάμεως, ικανότητος, αγιασμού, καλοσύνης. Εδώ βρεθήκαμε κατά χάριν. Έκανε χάρη ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Η χάρις εδόθη δια του Ιησού Χριστού. Κατεσκευάστη χάρις δια του Ιησού Χριστού. Και εμείς όλοι απολαμβάνουμε τη χάρη του Χριστού. Αυτή την εκκλησία να ζητήσουμε σήμερα στην προσευχή μας να μας κάνει ο Θεός. Την περιστερά του Κυρίου, την κόρη της μητρός μας, την εκλεκτή της μητρός μας, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αμήν. Έχουμε χαρά, αδέρφοι, γιατί ποιος Θεός είναι σαν το δικό μας Θεό? Ποιος Θεός? Ξέρετε κανέναν Θεό που να μοιάζει στο δικό μας Θεό? Αλληλούια, Κυρία μου. Να ψάλουμε και τον ύμνο 168 από τα μεγάλα υμνολόγια.